Είναι η πρώτη μέρα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Βλέπουμε αρκετό κόσμο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι Αύγουστος και είναι ένας από τους πιο καλούς μήνες τουριστικά για ολόκληρη την Κρήτη. Ακριβώς, αγιώτικη αυτή η βραδιά, αυτή η αυγουστιάτικη βραδιά για τα Χανιά. Δεδομένου ότι χθες το βράδυ τέτοια ώρα όλοι γνώριζαν ότι σήμερα θα ίσχυαν, θα είχαν τεθεί σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα. Από ό,τι συμπεράναμε, νωρίς που βρισκόμαστε στην περιοχή των Χανίων, από το απόγευμα στην πόλη των Χανίων, αυτό που είδαμε είναι περισσότερο προβληματισμός σε ό,τι αφορά τους ντόπιους για το τι ακριβώς, πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιδιαίτερη σεζόν. Κάποιοι μάλιστα μας είπαν ότι ίσως περίμεναν αυτά τα περιοριστικά μέτρα, δεδομένου, όπως το λέγαμε Μάνο και σε προηγούμενες συνδέσεις τις προηγούμενες ημέρες, ότι ο νομός Χανίων, η περιφερειακή ενότητα Χανίων, είχε μια επιβαρημένη εικόνα σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη σε ό,τι αφορά τα κρούσματα που έδινε καθημερινά. Από εκεί και μετά όμως βλέπουμε τους Χανιώτες, την πλειοψηφία τουλάχιστον, έτοιμοι. Πειθάρχησε, εξακολουθεί να πειθαρχεί. Οι ελάχιστοι είναι αυτοί, ακόμα και στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, οι οποίοι κάνουν μεν τη βόλτα τους και δεν φορούν μάσκα, ίσως να μην είναι ακόμα πολύ καλά ενημερωμένοι, λένε οι πληροφορίες. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές όμως δεν είναι καθόλου αρνητικοί, προκειμένου να προστατεύσουν και την υγεία τους πάνω απ' όλα, αλλά και τον τόπο τους, δεδομένου ότι αυτά τα περιοριστικά μέτρα τουλάχιστον έχουν μια ισχύ μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, ξημερώματα της ερχόμενης Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου. Εκείνο ωστόσο όμως που ανησυχεί πέρα από τα περιοριστικά μέτρα είναι η πορεία της τουριστικής περίοδου. Αυτή την αγωνία εξέφρασαν όλοι και στην κάμερα της Κρήτη TV που μίλησαν μαζί μας νωρίτερα επαγγελματίες είτε της εστίασης είτε εποχιακών καταστημάτων είτε ακόμα και οι ίδιοι Χανιώτες είτε ξενοδοχείων. Αυτό που βλέπουν είναι ότι σιγά σιγά μάλλον έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τα Χανιά, όπως και για ολόκληρη την Κρήτη άλλωστε. Ίσως να υπάρχει μια μικρή εξαίρεση για την περιοχή του Ηρακλείου, όπου εκεί σύμφωνα με τους ξενοδόχους της περιοχής τα πράγματα είναι καλύτερα. Σε γενικές γραμμές βέβαια αυτό που συναντήσαμε και εμείς σήμερα στα Χανιά ήταν πρωτόγνωρο και για μας, που είμαστε επισκέπτες εννοώ, δεδομένου ότι δεν είχαμε συνηθίσει ποτέ να βλέπουμε τόσο λίγο κόσμο σε μια περιοχή που κυρίως έχει κερδίσει διαχρονικά το στοίχημα του εσωτερικού τουρισμού πρωτίστως, αλλά και μονίμως έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία λοδαπών επισκεπτών. Μάλιστα. Που ψηφίζουν, ψηφίζουν Κρήτη. Τώρα, σε κάθε περίπτωση πάμε όμως στο κομμάτι της πανδημίας. Υπήρξε και μια κινητοποίηση. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι αναστέλλεται η λειτουργία της ΔΕΙΑ στα Χανιά μετά και τον εντοπισμό ενός κρούσματος εργαζόμενου, σωστά? Ακριβώς, αυτό έγινε γνωστό σήμερα. Η ΔΕΙΑΧ με ανακοίνωσή της, αυτό που ενημερώνει τους πολίτες είναι ότι αύριο Τετάρτη, από αύριο Τετάρτη και μέχρι νεοτέρας, αναστέλλει τη λειτουργία της σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών. Βεβαίως έχει δώσει στη δημοσιότητα σχετικά τηλέφωνα και email όπου οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν σε πρώτη φάση τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά. Και αυτό επειδή ένα κρούσμα, ένας εργαζόμενος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ο άνθρωπος δεν χρειάστηκε καν, λένε οι πληροφορίες, να νοσηλευτεί. Παραμένει στο σπίτι του σε κατοίκον περιορισμό βέβαια και από εκεί και πέρα θα τηρηθεί το πρωτόκολλο και τα υγειονομικά μέτρα, όπως άλλωστε έχει γίνει και στο παρελθόν σε κάθε είτε ιδιωτική είτε δημόσια επιχείρηση. Μάλιστα. Συναντούμε ανάλογο περιστατικό. Νομίζω όμως ο Μάνο ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Βεβαίως. Να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σημαντηράκη. Καλησπέρα κύριε Δημάρχε. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε με αυτό που αναφέραμε μόλις τώρα με τον συνάδελφο Μάνο Δασκαλάκη, σε ό,τι αφορά το κρούσμα στην Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Υποχέτευσης Χανίων. Από αύριο να στέλνει τη λειτουργία της, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σε ό,τι αφορά το τι θα γίνει με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, αλλά και με το ενδεχομένως απολύμανση του χώρου? Πράγματι, είχαμε ένα θετικό κρούσμα κοροναϊού στους εργαζόμενους, ένας εργαζόμενος στην ΔΕΙΑΧ, διαπιστώθηκε σήμερα. Αυτό που κάναμε και γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους. Εφαρμόζουμε σίγουρα όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας τα οποία προβλέπονται από τον ΕΟΔΗ. Αύριο θα γίνει συνολική απολύμανση όλων των χώρων της δημοτικής μας επιχείρησης και βέβαια θα κάνουν τεστ όλοι οι εργαζόμενοι για να διαπιστωθεί, ιδιαίτερα για όσους έρχονται σε επαφή με τους πολίτες, ότι δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος ανησυχίας. Όλα αυτά γίνονται σε μια γενικότερη διάθεση που απεικονίζεται και στα μέτρα που έλαβε χθες η κυβέρνηση για να μπορέσουμε να προλάβουμε τα χειρότερα που ενδεχομένως μπορεί να έρθουν εάν συνεχίζουμε μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι συνεπής απέναντι στην ένταση του προβλήματος, έτσι
όπως τουλάχιστον έχει καταγραφεί από τους ειδικούς. Κύριε Δήμαρχε, αυτό που λέτε τώρα το είπατε και εχθές στο κεντρικό δελτίο και θέλω να σας ρωτήσω. Είστε ικανοποιημένος από την εφαρμογή των μέτρων από τους πολίτες κατά την πρώτη ημέρα και αν πιστεύετε ότι αυτή η κατάσταση στα Χανιά διαμορφώθηκε από κάποιες παρασπονδίες, από κάποια παρατράγουδα μερίδας πολιτών. Ακούσαμε για γάμους που έγιναν με αριθμό πάνω από τον προβλεπόμενο, για πάρτι σε παραλίες, για πάρτι σε beach bar. Είναι αυτό αποτέλεσμα ορισμένων που αυτή τη στιγμή ευθύνονται για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα των Χανίων? Θα πω πρώτα ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία των πολιτών, είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι σήμερα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το σύνολο σχεδόν των πολιτών κυκλοφορούν λαμβάνοντας τα μέτρα ασφάλειας έτσι και ακολουθώντας τις οδηγίες. Τώρα όσον αφορά τα αίτια και που οδήγησαν στην απόφαση αυτή, νομίζω ότι κυρίως είναι επιδημιολογικά στοιχεία και ευρήματα τα οποία είχε στη διάθεσή της ο ΟΔΗ και προφανώς όλα σχετίζονται με την ατομική ευθύνη και συμπεριφορά που δείξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και θέλω όμως να δηλώσω, κύριε Δασκαλάκη, ότι παρά τις ακραίες συμπεριφορές κάποιων λίγων, δεν μπορούμε να γενικεύσουμε και να δείξουμε ότι ήταν ο γενικός κανόνας. Θεωρώ βέβαια ότι η κίνηση που δεδομένα υπήρχε, η αύξηση της κίνησης λόγω καλοκαιριού, σε σχέση ενώ και μόνο δύσκολο μετά από το lockdown και τον πληθυσμό των πολιτών, δημιούργησε, αν θέλετε, ένα πλαίσιο το οποίο δυσκολότερα θα μπορούσε να διατηρήσει κάποιος και να εφαρμόσει κατά γράμμα τους περιορισμούς. Και όλα αυτά έρχονται τώρα μέσα από τις αυστηρές οδηγίες και τα νέα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία και κυρίως να φροντίσουμε με την πιστή εφαρμογή όλων των κανονισμών και των οδηγιών να είναι μόνο μία εβδομάδα που θα ισχύουν τα μέτρα και σύντομα να περάσουμε σε μια σχετική κανονικότητα που θα επιτρέψει στους πολίτες να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν πλέον κανονικά. Αυτό πότε θα το γνωρίζετε, αν θα παραταθούν τα μέτρα? Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις, κύριε Δήμαρχε. Είμαστε καθημερινά σε επικοινωνία με τον Υφυπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά. Εξετάζουμε και σταθμίζουμε τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τις ιχνηλατήσεις και από τα τεστ τα οποία γίνονται και σύντομα θα γνωρίζουμε ποια θα είναι η ανανέωση των μέτρων και για την ερχόμενη εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση όμως, παρά τις δυσκολίες, εξακολουθώ και τονίζω ότι το κρίσιμο είναι να γνωρίζουμε ότι το επικίνδυνο δεν είναι ο τόπος στον οποίο επιλέγουμε να περάσουμε τις διακοπές ή να επισκεφτούμε. Το επικίνδυνο είναι όταν ο κάθε ένας από εμάς δεν εφαρμόζει και δεν τηρεί τα μέτρα, τα προσωπικά μέτρα ασφάλειας που είναι το κρίσιμο για να μπορέσουμε σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος και την αυτοδιοίκηση να υπερβούμε τη δυσκολία. Μάλιστα. Στέλλα, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι τελευταίο τον Δήμαρχο. Ένα τελευταίο, Δήμαρχε, που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη έτσι την αγωνία που διατυπώνουν εδώ οι συνδημότες σας επαγγελματίες. Λένε ότι αυτά τα μέτρα ήταν, να το πούμε, το κερασάκι στην τούρτα. Ζητούν βοήθεια οικονομική, βέβαια, φυσικά από το κεντρικό κράτος. Δεν ξέρω όμως σε επίπεδο δημοτικής αρχής αν θα μπορούσε κάποια μέτρα έκτακτα ενδεχομένως να τους ανακουφίσουν. Δεν ξέρω αν είναι και στη σκέψη σας κάτι τέτοιο. Πράγματι, οι επιπτώσεις του κοροναϊού πέρα από το υγειονομικό κομμάτι είναι οικονομικές και ελπίζουμε να μην γίνουν κοινωνικές επιπτώσεις τους επόμενους μήνες, δεδομένες της έντασης των προβλήματος και του γεγονότος ότι πραγματικά χιλιάδες δημότες των Χανίων έχουν μείνει κυριολεκτικά χωρίς εισόδημα. Όλα αυτά από την πρώτη μέρα είχαν απασχολήσει το Δήμο Χανίων, όπως και το σύνολο των Δήμων. Και εμείς από τη μεριά μας, μέχρι σήμερα, έχουμε πάρει το μέγιστο δυνατό των μέτρων που μας επιτρέπει η νομοθεσία για να ανακουφίσουμε τους επιχειρηματίες και κατ' επέκταση τους εργαζόμενους. Αυτό που εξετάζουμε συνεχώς είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο. Και το επόμενο διάστημα ανακοινώνουμε μια σειρά από τέτοια μέτρα και στο άμεσο χρονοδιάγραμμα από αύριο προβαίνουμε σε εκτεταμένες απολυμάνσεις δημόσιων χώρων, την προμήθεια πρώτης ανάγκης όπως είναι μάσκα και αντισηπτικών σε όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και πολίτες του Δήμου Χανίων, καθώς επίσης και την διάθεση πλέον πληροφοριών για κάθε πολίτη ο οποίος θέλει να, και αγωνιά
να ενημερωθεί για τις εξελίξεις ή για οτιδήποτε άλλο μπορεί να τον απασχολεί αυτή τη δύσκολη περίοδο. Κύριε Δήμαρχε, πρωτού σας αποδεσμεύσουμε, δεν ξέρω αν επειδή συνδεθήκαμε απευθείας πριν από λίγο με τη Λεωφόρο Σούδας και μια μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη εκεί, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί. Τι σας λένε οι πυροσβεστικές δυνάμεις? Η τελευταία ενημέρωση, λίγο πριν έρθω από εδώ, ήταν ότι πραγματικά πρόκειται για μια δύσκολη πυρκαγιά, η οποία φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο και σύντομα, χωρίς από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, να υπάρχουν κάποιοι τραυματίες ή κάποια θύματα, και με την ολοκλήρωση και της επιχείρησης το κλιμάκιο της πυροσβεστικής θα αναζητήσει τα αίτια. Μάλιστα. Για να μπορούμε αύριο να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του συμβάντος. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε και την Στέλλα την Μαθιουδάκη. Ακόμα και αν οι πολίτες στα Χανιά φορούν μάσκα, τα Χανιά σίγουρα δεν χάνουν τη μοναδική ομορφιά που τα καθιστά ως μία από τις πιο όμορφες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Καλό σας βράδυ.